Das Wort für die EVP. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Βέμπερ για το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ακούσαμε από τον Πρόεδρο της Κομισιόν μία ανάλυση για την κατάσταση και σαφείς προτάσεις. Και σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από το πιο επίγον θέμα, την μεταναστευσή. Στο Μιλάνο που πήγαμε συναντήσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Άλφανο, και μας είπε μία ιστορία. Επισκέφθηκε ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο νότο της Ιταλίας, μίλησε με τη μητέρα, η οποία μας είπε ότι ξεκίνησε από την Αφρική με 5 παιδιά και έφτασε στην Ιταλία με 1. Ζωντανό. Μας είπε πως η γυναίκα κοιτούσε το κενό. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για αριθμούς, να σκεφτόμαστε πως πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι. Και ο καθένας θα πρέπει να ανταποκριθεί στα ανθρωπιστικά του αισθήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χτυπάνε την πόρτα μας να εγγυηθούμε αυτή την βοήθεια. Και όπως λέει ο κύριος Πρόεδρος, όταν το καταφέρουν φτωχές χώρες όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία, θα πρέπει να το κάνει και η Ευρώπη. Ακούσαμε λοιπόν διάφορες δηλώσεις. Θα ήθελα να σας πω, π.χ. ο κύριος ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός θέλει να πάρει μόνο μη μουσουλμάνους, μόνο χριστιανούς. Και πρέπει να το πούμε αυτό, εμείς οι χριστιανοδημοκράτες δεν είμαστε υπερήφανοι στην Ευρώπη για το ότι εφήβραμε δικαιώματα για τους χριστιανούς. Είμαστε υπερήφανοι για το ότι εφήβραμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε πως η Ευρώπη απέτυχε. Το διαβάζουμε παντού. Έδωσα μία συνέντευξη στην Corriere della Sera και εκεί πέρα ακριβώς ο Φράνκο Φρατίνι μου υπενθύμησε πως πριν από 10 χρόνια είχε στείλει ένα email με την έννοια του τρίτου ασφαλούς κράτους και δεν πέρασε αυτή η πρόταση. Αυτό το οποίο λοιπόν αποτυγχάνει δεν είναι η Ευρώπη. Βλέπουμε τις προτάσεις της Κομισιόν, δεν αποτυγχάνουν οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Αποτυγχάνει ο εθνικός εγωισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρόλα αυτά, πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. 2/3 των ανθρώπων που μπήκαν στην Ευρώπη πέρσι απελάθηκαν. Οπότε, τίθεται το ζήτημα της απέλασης, της προστασίας, αλλά και των ασφαλών τρίτων χωρών. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την κατάκριση του συστήματος.